Καλησπέρα Σταύρο, από την Αθήνα. Καλησπέρα Σωτήρη από τη Χάγη της Ολλανδίας αυτή τη στιγμή. Όπου βρίσκεσαι εκεί σε αυτή τη χώρα Σταύρο τα τελευταία 17 με 18 χρόνια και δραστηριοποιείσαι και επαγγελματικά βεβαίως. Έχεις ένα ελληνικό εστιατόριο στην περιοχή. Έτσι ακριβώς, ελληνικό εστιατόριο μαζί με τους γονείς και προσωπικά σαν νομικός σύμβουλος δουλεύω στο Άμστερνταμ. Λοιπόν. Και δραστηριοποιείσαι λοιπόν σε αυτή τη χώρα και θέλω να μου πεις πώς έχει εκλάβει ο κόσμος αλλά και πώς έχει αλλάξει η καθημερινότητά σου από τότε που ξεκίνησε η πανδημία του κορονοϊού. Πάρα πολύ διαφορετική τομή. Η καθημερινότητά μου έχει αλλάξει ως το ότι βρίσκομαι non-stop σπίτι. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ξεκουραστεί αρκετά διότι η απόσταση Χάγη Άμστερνταμ που κάνω καθημερινά είναι τεράστια, άρα από αυτή την άποψη είμαστε καλά. Πλέον δεν λειτουργούν πάρα πολλά πράγματα, είναι πολύ πιο ελαστικά σε σχέση με την Ελλάδα. Στην ουσία αυτά που έχουν κλείσει και στην Ελλάδα, τα πιο σημαντικά, όπως εστιατόρια, όπως κομμωτήρια, βλέπεις και το παράδειγμα εδώ πέρα. Και στην ουσία έχουμε μπει σε ένα ρυθμό του ότι εργαζόμαστε όλοι όσοι μπορούμε από το σπίτι. Οπότε τα μέτρα είναι το ίδιο περιοριστικά με της Ελλάδας. Όχι. Στην ουσία το πιο σημαντικό μέτρο είναι ότι πάνω από 3 άτομα απαγορεύεται να είναι μαζί και κρατάμε πάντα 1,5 μέτρο απόσταση. Σε περίπτωση που πάνω από 3 άτομα βρεθούν έξω και πάνε μια βόλτα, μπορούν να φάνε από 400 ευρώ το άτομο πρόστιμο. Α, είναι δηλαδή, υπάρχει αυστηρή επιβολή. Έτσι, επειδή σε άλλες χώρες της Βόρειας Ευρώπης υπάρχουν συστάσεις, όχι όμως αυστηρά πρόστιμα. Τα προστήματα είναι αρκετά υψηλά και όπως ανέφερε και πριν λίγο ο Πρωθυπουργός εδώ στην Ολλανδία είναι ότι έχουν πέσει ήδη αρκετά προστήματα. Πριν από λίγο μου έλεγες ότι υπήρχε ένα διάγγελμα από τον Πρωθυπουργό της Ολλανδίας. Τι νέο μάθατε? Αναφέρθηκε στην επόμενη μέρα που είναι και το ζητούμενο. Βασικά όλη η Ολλανδία περίμενε αυτή την ημέρα, περίμενε 7 η ώρα να έρθει να βγει να δώσει το διάγγελμα του Πρωθυπουργός της Ολλανδίας. Εν τέλει είπε ελάχιστα, πολύ λιγότερα από ό,τι όλοι μας περιμέναμε. Στην ουσία αυτό που είδα εγώ την προηγούμενη ώρα ήταν ότι βασικά το πιο σημαντικό ότι ξανανοίγουν τα σχολεία δημοτικά, παιδικοί σταθμοί. Ενώ συγχρόνως διάβαζα το τι έγραφε ο κόσμος κάτω από το live που γινόταν μέσω ίντερνετ. Κανένας γονιός, από όσο είδα, δεν θέλει να στείλει τα παιδιά του σχολείο και αυτό θα είναι ένα θέμα. Και πολλοί έθιξαν το θέμα ότι θα είναι σαν να είναι πειραματός για τα παιδιά τους όταν θα τα στείλουν ξανά σχολείο σαν πρώτα. Ο λόγος που πάρθηκε αυτό το μέτρο είναι γιατί, αν θυμάμαι καλά, είπε πως τα παιδιά έχουν κάτω από 1% έχουν αρρωστήσει στην Ολλανδία και γενικότερα στο πλανήτη ολόκληρο. Ότι γενικότερα τα παιδιά δεν κινδυνεύουν και δεν μπορούν να μεταδώσουν τον κορονοϊό. Βέβαια, αυτό που συγκράτησα εγώ και πολλοί κόσμος το ανέφερε στο live από κάτω, είναι μια επόμενη ερώτηση που τέθηκε, γιατί όπως είπε, τα παιδιά δεν μπορούν να μεταδώσουν τον ιό και τέθηκε η ερώτηση, άρα μπορούν να ξαναπάνε στον παππού τους και τη γιαγιά τους να τους χαιρετήσουν. Και εκεί είπε πως ξεκάθαρα όχι, αυτό να μην γίνει. Άρα λίγο είναι αντίθετο, ναι, δηλαδή ναι ή όχι. Δεν ήταν ξεκάθαρο σε αυτό. Προφανώς θέλουν σιγά σιγά να ανοίξουν, το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω πώς αυτό θα είναι εφικτό με τους τωρινούς αριθμούς της Ολλανδίας, γιατί μιλάμε για σχεδόν 30.000 κρούσματα, σχεδόν 4.000 νεκρούς, 1.100 άτομα περίπου στο intensive care, στα meth. Έτσι. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό σιγά σιγά να ανοίξουν ήδη κάποια πράγματα, κάποιοι κλάδοι. Ο κόσμος πώς αντιμετωπίζει τα περιοριστικά αυτά μέτρα, δεδομένου ότι όπως μας είπες μόλις η χώρα έχει πληγεί αρκετά από τον κορονοϊό, έτσι, σχεδόν 4.000 νεκροί σε μια χώρα με πληθυσμό περίπου όσο της Ελλάδας.
Είναι λίγο ανάμεικτα τα συναισθήματα, η αλήθεια είναι. Η Ολλανδία, να υπενθυμίσω ότι είναι μια χώρα που έχει από τις πιο γερές οικονομίες παγκοσμίως. Μια οικονομία βέβαια που σε αντίθεση με την Ελλάδα, ενώ είναι πιο ισχυρή, έχουν δημιουργηθεί ήδη χιλιάδες προβλήματα. Διότι αν φανταστείτε, πηγαίνοντας πίσω και στον πρόλογό σου, επειδή οι γονείς μου έχουν εστιατόριο, το μέτρο που έχει πάρθει είναι 4.000 ευρώ. Ακούγεται ένα μεγάλο ποσό. Ναι. Ακούγεται μεγάλο σε όποιον ακούσει 4.000 ευρώ και πολλές φορές και στην Ελλάδα, στα ΜΜΕ, σε σχόλια, κάνουν τη σύγκριση. Αλλά η σύγκριση θα πρέπει να γίνεται με τη χώρα που, γίνεται, που παίρνεται και αυτό το μέτρο. Όταν στην Ολλανδία σε μια μικρή πόλη έχεις 2-3-4.000 ευρώ ενίκιο το μήνα, ή αν είσαι π.χ. στο κέντρο της Χάγης, στο κέντρο του Άμστερνταμ και πληρώνεις 20-30.000 ευρώ ενίκιο, μπορεί κάλλιστα να καταλάβει κανείς ότι τα 4.000 ευρώ δεν είναι τίποτα. Αυτό που όντως έχει βοηθήσει είναι για τους υπαλλήλους γενικότερα, που στην ουσία σου λέει το 90% του μισθού συνεχίζεται να πληρώνεται από το κράτος σε περίπτωση που έχει κλείσει η επιχείρηση και το υπόλοιπο 10% το πληρώνει ο εργοδότης. Δεν είναι δηλαδή αυτό το πάγιο 800 ευρώ, αλλά είναι αναλογικά με το μισθό του καθενός, λοιπόν, σχεδόν ολόκληρος. Και είναι βασικά αν έχει να κάνει αν η επιχείρηση έχει κλείσει ή όχι. Αν π.χ. στην περίπτωση του εστιατορίου σε εμάς ανοίξουμε και έχουμε 50% τζίρο, σου λέει θα πληρώσουμε το μισό του 90%, πάμε στο 45%. Αρκετά φιλικό προς τον εργαζόμενο, έτσι. Προς τον εργαζόμενο, ναι, η αλήθεια είναι. Αλλά η οικονομία από την πρώτη στιγμή, μέχρι και σήμερα μπορώ να πω, ίσως και τις τελευταίες μέρες, ήταν ο πρωταρχικός λόγος που άκουγες σε κάθε διάγγελμα του Πρωθυπουργού. Σήμερα κατά κάποιο τρόπο έβαλε λίγο την υγεία πάνω από την οικονομία και αυτό μου έκανε λίγο εντύπωση. Γιατί πάρα πολλοί Ολλανδοί, επιστρέφοντας πίσω σε ένα άλλο σου ερώτημα, θεωρούν την οικονομία από τους βασικούς πυλώνες της Ολλανδίας. Θεωρούν πολλές φορές ότι πιο σημαντική είναι η οικονομία παρά η υγεία κάποιων. Αυτό που εμένα με παραξενεύει, γιατί όπως σωστά ανέφερες, 17-18 χρόνια μένω στην Ολλανδία, το αίμα μου που κυλάει μέσα είναι ελληνικό και έχω λίγο πρώτα ο άνθρωπος και μετά όλα τα άλλα. Όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Η Ελλάδα είναι το τρανό παράδειγμα. Πέρασε μια δύσκολη κρίση, οικονομική κρίση, αλλά ξανανέβηκε. Όμως όταν αρχίζουν και πεθαίνουν άνθρωποι, αυτό είναι κάτι που δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω. Και το τελευταίο διάστημα δυστυχώς διάβαζα αριστερά και δεξιά ότι okay, τι θα γίνει και αν πεθάνουν μερικοί, okay, θα γλιτώσουμε και μερικές συντάξεις. Ακούστε και αυτό, ακούγεται αυτό, σημαίνει θα ήταν αδιανόητο να το πούμε στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικά αναφέρω σε άλλο για αυτό που είπε στην οτροπία. Νομίζω εκφράζεται και από τα δάκρυα του Σωτήρη Σιόδρα όταν αναφέρθηκε προεβδομάδων στο θέμα ότι κινδυνεύουν πολύ ηλικιωμένοι παππούδες μας, όπως είπε η Πανταλαιαράς μας, και πρέπει να κάνουμε το πάνω να τους προστατεύσουμε. Νομίζω όλοι οι Έλληνες συμφωνούμε με αυτό, έτσι και με την πολιτική της Ελλάδας. Ναι. Οπότε είναι κάτι πάνω το σε αυτό αντίθετο. Να σου αναφέρω κάτι. Ναι. Ναι. Γιατί μου έχει μείνει η αλήθεια είναι, και δεν το έχω ανεβάσει ούτε Facebook ούτε τίποτα. Σε μια συνομιλία που είχα πριν κανένα δύο εβδομάδες με τον παππού μου, που είναι πόσο, 74-75, μακάρι να μην το λέω λάθος. Λέει το πολύ απλό. Έχω ζήσει στη χώρα μου, στην Ελλάδα, και αναφερόταν γενικότερα σε Ολλανδούς παππούδες, γιαγιάδες, που έχουν ζήσει και μεγαλώσει στη χώρα τους. Πληρώνουν όλα αυτά τα χρόνια φόρους το ένα το άλλο. Ασφαλιστικά τα ποιος πάντα. Είναι ο κάθε πρωθυπουργός, αυτός που θα πάρει την απόφαση για το ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει. Λέει, θα πάρει ο πρωθυπουργός την απόφαση αν θα πεθάνω εγώ. Και λίγο με σκάλωσε να το πω έτσι, ναι. Γιατί ήταν μια διαφορετική άποψη που δεν ακούμε συχνά. Έχουμε κολλήσει λιγάκι με άλλα πράγματα, αλλά καλό θα ήταν να δοθεί και λίγο ένα μικρόφωνο σε αυτούς τους ανθρώπους να πούνε και αυτή την άποψή τους. Αποφασίζουν για αυτούς με χρήματα από αυτούς τους ανθρώπους. Που τα έχουν δώσει, που τα έχουν δώσει. Ναι. Έτσι, όλα αυτά τα χρόνια. Μου έχει μείνει σαν συζήτηση που είχαμε τον παππού μου, η αλήθεια είναι. Και οπότε σου κάνει αυτή η συζήτηση με τον παππού, σου κάνει και σου φαίνεται στο μέλλον και αυτή την αντίθεση νοοτροπίας μέρους της Ολλανδικής κοινωνίας, όπως μας λες, που λένε
αυτό που μας είπε, σας πεθάνω και μερικοί θα γλιτώσουμε και συντάκτησης. Είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι δεν είναι η πλειοψηφούσα άποψη αυτή, αλλά είναι κάτι που ακούγεται. Είναι μια νοοτροπία γενικότερα. Η Ολλανδία σαν χώρα, έχει, ο πιο σημαντικός της πυλώνας πάντα ήταν και θα είναι η οικονομία. Οικονομία πάνω απ' όλα. Η οικονομία πάνω απ' όλα. Προφανώς είναι σημαντική η οικονομία, προφανώς είναι σημαντικό το να έχεις έσοδα, σίγουρα, αλλά όταν χάσεις κάποιον δικό σου, νομίζω πως αυτό θα είναι πλέον το πιο σημαντικό γεγονός που θα έχεις περάσει. Δηλαδή, το να χάσεις δύο μηνιάτικα, όσο δύσκολο και αν είναι, το καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά αν έβαζα τη ζυγαριά, δεν θα έβαζα τα χρήματα πάνω από την οικογένειά μου, από τους φίλους μου. Και από το θάνατο οποιοδήποτε ανθρώπου, έτσι. Προφανώς, προφανώς. Νομίζω οι Νότιοι Ευρωπαίοι και οι Έλληνες συμφωνούν με αυτό που περιγράφουμε, με αυτό που περιγράφεις. Αλλά ναι, σίγουρα υπάρχουν και αντίθετες απόψεις προς την κεντρική και βόρεια Ευρώπη, όπου βλέπουν την οικονομία τη θέτουν ως την απόλυτη προτεραιότητα. Έτσι, ορισμένοι άνθρωποι, βεβαίως, μην το. Ναι, να μην το γενικεύουμε 100%. Εν τούτης όμως έλαβε μέτρα αυστηρά η Ολλανδία. Θα μπορούσε να πάει στο μοντέλο της Σουηδίας, όπου γίνεται ακόμα πιο κοινικά τα πράγματα. Ανοσία της Αγέλης, όσοι πεθάναν, πεθάνανε. Η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε με την ανοσία της Αγέλης. Η ουσία είναι ότι ο αντίστοιχος Ολλανδός Τσιόδρας είχε κάνει αρκετά λάθη στην αρχή. Ναι. Και επειδή το τελευταίο διάστημα πολλά ακούγονται και για τον Έλληνα Τσιόδρα, ότι είπε άλλα γίνονται, προφανώς είναι κάποιος ιός που κανείς δεν γνωρίζει πράγματα πάνω σε αυτό, προφανώς θα γίνουν λάθη. Αλλά όταν ξεκίνησε όλο αυτό το θέμα, η Ολλανδία, η Σουηδία και η Μεγάλη Βρετανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ήταν από τις χώρες που πίστευαν στην ανοσία της Αγέλης. Στην Ολλανδία αυτό σιγά σιγά άρχισαν να το αναφέρουν όλο και λιγότερο και πλέον δεν το ακούς σχεδόν καθόλου, η αλήθεια είναι. Mm. Τα αρχικά μέτρα ήταν πάρα πολύ ελαστικά και είχαν γίνει μεγάλες αναφορές από συγκεκριμένους κλάδους, όπως από τους καθηγητές, από δασκάλους. Υπήρξαν αρκετά προβλήματα και εκεί κάπου σιγά σιγά άρχισε να αλλάζει η ροή και φτάσαμε σε αυτό που ισχύει μέχρι και σήμερα και που θα ισχύει μέχρι και 20 Μαΐου, όπως ανέφερε πριν λίγο ο Ολλανδός Πρωθυπουργός, ότι πάνω από 3 άτομα απαγορεύεται, 1,5 μέτρο απόσταση και συνεχίζουμε, πλένουμε τα χέρια, τα κλασικά που ακούμε και στην Ελλάδα. Σταύρος, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτησή μας. Έχουμε καλή υγεία και με το καλό. Ένα τελευταίο πριν κλείσεις. Ναι. Ήταν η τελευταία ερώτηση στη συνέντευξη. Έγινε η ερώτηση για διακοπές. Τι μπορούμε να κάνουμε, θα μπορούμε να κλείσουμε διακοπές, να πάμε Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός ήταν λίγο ξεκάθαρος αυτό και πήρε τη θέση του «δεν κλείνουμε διακοπές». Εγώ προσωπικά, λέει, δεν θα έκλεινα, γιατί μπορεί να χάσω και τα χρήματα που έβαλα για τις διακοπές. Αυτή θα ήταν ευχή που θα σου έκανα, Σταύρο, να καταφέρεις το καλοκαίρι να έρθεις στην Ελλάδα που αγαπάς και ειδικά στην ιδιαίτερη πατρίδα σου, τον Βόλο. Το ελπίζω και εγώ. Έχουν περάσει πάρα πολλοί μήνες. Έχω ακυρώσει ήδη πολλές διακοπές προς την Ελλάδα. Ναι. Αναμένουμε. Και είναι κάτι που το ελπίζεις, βεβαίως. Και να δούμε, ας ελπίσουμε ότι θα διαψευστεί ο Ολλανδός Πρωθυπουργός που ουσιαστικά σας παρακινεί να μην κανονίσετε κάτι τέτοιο. Ας ελπίσουμε ότι το καλοκαίρι η εικόνα θα είναι πολύ καλύτερη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτησή μας. Σε ευχαριστώ και εγώ, Σωτήρη. Καλό σου απόγευμα. Καλή συνέχεια και υγεία.